Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Μπανάτσα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Σωτήρη. Τι γίνεται, Εξαιρετικά. Για ποιον, για το λαό, για τους πολίτες, για τους πολιτικούς, για ποιον είναι το μεγάλο ερώτημα, έτσι. Εμείς πάντοτε το λαό εκφράζουμε. Τι οπότε, γίνεται, ρε Σιγιώργο. Ό,τι θα πούμε για το λαό θα είναι. Όλα τα υπόλοιπα, οι πολιτικοί έχουν τη δική τους φωνή και τις δικές τους απόψεις που τις λένε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα. Έχουμε κατοστάρια πόλους. Και το απόλυτο δεν έχει να κάνει με τις λίστες, τις ευρωλίστες. Έχει να κάνει με τους επικεφαλείς. Έτσι. Οι οποίοι προσπαθούν να προλάβουν να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Αυτό που διατρέχει ως αγωνία όλους, ενδεχομένως όχι τόσο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πάντα ο πρώτος, όχι σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, χθες κάποιον άλλον, τον πρώτο, τον ευνοεί η αποχή. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αλλά δεν είναι και ωραίο να δείξεις στην ευρωπαϊκή οικογένεια, που σίγουρα θα υπάρχουν και χώρες, κράτη-μέλη εννοώ, με πολύ μικρότερη συμμετοχή από ό,τι η ελληνική, ότι αδιαφορούμε για έναν τέτοιο θεσμό. Είχαμε το προνόμιο οι προηγούμενες ευρωεκλογές να γίνουν μαζί με τις αυτοδιοικητικές και κάπως, ξέρεις, τονώθηκε. Τώρα, πόσοι θα πάνε στην Ευρωκάλπη, κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει. Κοίταξε, να σου πω, διάβαζα τις προάλλες μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, μάλλον πρέπει να είναι, αν θυμάμαι σωστά, είναι από το Ευρωβαρόμετρο της προηγούμενης εβδομάδας, όπου έλεγε ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές αναμένεται μεγάλη συμμετοχή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαίων πολιτών. Μακάρι. Περισσότερη από κάθε άλλη φορά. Υπολογίζουν ότι αυτή η συμμετοχή πιθανότητα θα φτάσει στο 65-70% του εκλογικού σώματος ή τέλος πάντων εκεί εκδηλώνεται το ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα, εγώ εκτιμώ, εσύ τι εκτιμάς, ότι θα είναι κάτω από 50. Συμφωνούμε. Αυτό έρχεται να το πω, έρχομαι και το τονίζω, σε αντίστοιξη με το ενδιαφέρον που υπάρχει στη χώρα μας. Το οποίο είναι νομίζω πολύ πιο υποτονικό, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Θεωρώ ότι αν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, αυτές οι μετρήσεις τέλος πάντων του Ευρωβαρόμετρου και έχουμε τόσο υψηλή συμμετοχή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα τα πράγματα πάνε τόσο απογοητευτικά όσο δείχνουν οι δικές μας δημοσκοπήσεις, δηλαδή ότι θα είναι κάτω από 60%, ότι θα πέσει η αποχή, ή μάλλον ότι η αποχή θα ξεπεράσει το 60%, τότε τα πράγματα νομίζω ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Κάτι θα είναι σε αναντιστοιχεία. Κάτι θα είναι τελείως διαφορετικά. Μια Ευρώπη η οποία στην πραγματικότητα έχει χρηματοδοτήσει πάρα πολλά έργα στη χώρα. Έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της χώρας εδώ και δεκαετίες. Δυστυχώς, εξαιτίας πολιτικών λαθών και εξαιτίας πολιτικών χειρισμών που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, έχει απαξιωθεί στα μάτια των Ελλήνων πολιτών και η συμμετοχή θα είναι ελάχιστη. Καλά, βέβαια θεωρούσαμε ότι εμείς φτωχύναμε όταν ήρθε και μας χτύπησε κατά κέφαλα η οικονομική κρίση εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι μας πάτησαν κάτω από την πότα τους οι Γερμανοί με τους όρους που βάζαν για τη δανειοδότηση της χώρας για να σταθεί όρθια. Όλοι θυμόμαστε, ο Σόιμπλε ήταν το πιο μισητό πρόσωπο στην Ελλάδα και πάει λέγοντας. Αλλά αντί να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να πούμε τι δεν έκανε καλά η δική μας πλευρά, όχι ο πολίτης, αυτοί που είχαν την τύχη της χώρας στα χέρια τους, έτσι. Κοιτούσαμε να ρίξουμε το ανάθεμα στους κακούς Ευρωπαίους που ήθελαν εγγυήσεις για αυτά που μας δάνειζαν. Προφανώς, κανένας δεν δανείζει, εκτός αν δανείζει τον αδελφό του, έναν κολλητό του και πάει λέγοντας. Χωρίς εγγύηση. Έτσι είναι, έτσι. Περιγράφεις μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω, δοκιμάστηκε και τότε. Τον εχθρό εκτός συνόρων. Ψάχναμε να βρούμε, ας πούμε, τους κακούς Γερμανούς. Εγώ δεν λέω οι Γερμανοί, προφανώς τα συμφέροντά τους εξυπηρετούσαν. Δεν έχω καμία διαφορετική άποψη, αλλά το κάθε κράτος τα συμφέροντά του εξυπηρετεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος πάντων υπάρχει και ένα κοινό συμφέρον το οποίο είναι έτσι. Στο μεταξύ, βγαίνει το βιβλίο της Μέρκελ με τον τίτλο Ελευθερία και φαντάζομαι θα έχει αναφορές
στις διαπραγματεύσεις εκείνης της περίοδου. Περιμένουμε, έτσι. Πολλές. Η οποία Μέρκελ κάποια στιγμή είπε ότι μετάνιωσε που φέρθηκε τόσο σκληρά στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να δούμε αν θα το γράφει και στο βιβλίο της. Πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να επανέλθουμε λοιπόν. Πραγματικά έχεις δίκιο. Η Ελλάδα πέρασε μια δεκαετή κρίση, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν ευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει αφιδώς την ανάπτυξη της χώρας. Η προσωπική εκτίμηση. Η κρίση που περάσαμε εμείς, η κρίση που βιώσαμε εμείς, είναι ότι ζήσαμε πολύ πάνω από τις δυνάμεις μας, με ευθύνη των πολιτικών πρωτίστως. Και δευτερευόντως βεβαίως και όλων ημών που τους ψηφίζαμε. Έτσι, γιατί και αυτοί δεν βγαίνανε επαναστατικό δικαίωμα εκεί που ήταν. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε κάποιον για τις ευθύνες, θα πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, τη χώρα δηλαδή, στον καθρέφτη. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, αν. Και κλείνουμε, Γιώργο, με αυτό. Κλείνουμε με αυτό. Εκτιμώ και εγώ ότι τα ποσοστά συμμετοχής θα είναι αρκετά χαμηλά. Δεν υπάρχουν και άλλες εκλογές και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Και αν βοηθήσει και ο καιρός εκείνη την ημέρα, πολλοί θα προτιμήσουν παραλίες, βουνά κτλ. Και όχι τις κάλπες. Αν αντίθετα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη προσέλευση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι για μία ακόμη φορά θα γίνουμε οι δακτυλοδεκτούμενοι της Ευρώπης. Ή από τις χώρες τέλος πάντων που θα μπουν και πάλι στο κάδρο. Να δούμε πώς θα εξελίχθει. Γεια και χαρά. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Πολύ.